Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1020 το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Β' κεφάλαιο, ένα εδάφιο της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Αποφάσισα δε τούτο κατέμ' αυτόν, να μην έρθω πάλιν προς εσάς με λύπην, διότι αν εγώ σας λυπώ, τι σύνο εφραίνον εμέ ημί ο λυπούμενος είπε μου. Και έγραψα προς εσάς τούτο αυτό, ώστε όταν έλθω να μην έχω λύπη να πεκίνω, να φων έπρεπε να έχω χαρά. Έχω πεποίθηση εις πάντα σημάς ότι χαρά μου είναι πάντων ημών. Διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς με τα πολλών δακρύων, ουχή δια να λυπηθείτε, αλλά δια να γνωρίσετε την αγάπη των οποίων έχω περισσότερο προς εσάς. Αλλά αν της ελείπησε, δεν ελείπησε εμέ κατά μέρους, δια να μην επιβαρύνω πάντα σημάς. Αρκετών είναι εις τούτον αυτή επίπληξης υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, δια να μην καταποθεί ότι ούτως είπε της υπερβαλούσης λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας. Επειδή δια τούτο και έγραψα, για να γνωρίσω τη δοκιμασία σας, ότι είστε κατά πάντα υπήκοοι. Ισόδυνα δε συγχωρείτε εσείς τι, και εγώ συγχωρώ. Γιατί αν εγώ συνεχώρησα τι ισόδυνα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, δια να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. Ότε δε ήλθον εις την Τροάδαν, δια να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού και ενύχθησε με θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεσον εις το πνεύμα μου, διότι δεν έβρουν τίτων των αδελφών μου, αλλά αποχαιρετήσα σε αυτούς εξήλθον εις Μακεδονίαν, πλην χάρισης των Θεών, ως τις πάντοτε κάμνη ημάς να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμήν της γνώσεως αυτού, διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις τούτους μεν οσμήν θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής δια ζωήν. Και προς ταύτα τις είναι ικανός, διότι εμείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν το Λόγο του Θεού, αλλά ως από ειλικρινίας, αλλά ως από Θεού, κατενόπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Αρχίζομεν πάλι να συνιστώμεν εαυτούς, μήπως έχομεν χρίαν, καθώς την αίσθηση συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών επιστολών από εσάς. Σείς είστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνιν, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του Ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθησιν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ουχή διότι είμεθα ικανή αμφε αυτόν να εισνοήσομεν τι ως εξημών αυτόν, αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, ώστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του Πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε Πνεύμα ζωοποιεί. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, με πολύ αγάπη στέλνει μία επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους, τους οποίους έλεγξε από τόμος στην πρώτη του επιστολή, τους φανέρωσε ότι ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύρωμα ένζυμο και ότι μέσα στην εκκλησία των Κορινθίων υπάρχει ο λίγη ζήμη αμαρτίας, καθώς ομολογεί ότι μέσα στην εκκλησία υπάρχει πορνεία και μάλιστα τέτοια που δεν υπάρχει ούτε στον κόσμο. Δηλαδή ένας να πορνεύει με την γυναίκα του πατέρα του. Με λύπη το είπε, αλλά είναι αυτός
ο οποίος λέγει «Δεν αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού». Δηλαδή, λίγη αμαρτία στην εκκλησία αν υπάρξει, λίγη αμαρτία στη ζωή σου αν υπάρξει, λίγη αμαρτία στην οικογένειά σου αν υπάρξει, αυτό αυξάνει και κατατρώγει σαν γάγκρενα όλο το σώμα. Είτε αυτό το σώμα είναι η δική σου ζωή, είτε αυτό το σώμα είναι η δική σου οικογένεια, είτε αυτό το σώμα είναι η εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι με τον έλεγχο που κάνει θα λυπηθεί και ο αμαρτάνων, αλλά θα λυπηθούν και οι κοντινοί του, οι οποίοι τον αγαπάνε, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι από το Θεό. Και περιμένει με αγωνία την ανταπόκριση της Εκκλησίας της Κορίνθου σε αυτή την αλήθεια που περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο λίγη ζήμη που βλέπω να υπάρχει στην Εκκλησία θα καταστήσει όλο το σώμα της Εκκλησίας ένζυμο. Και βεβαίως εγώ το επεκτείνω μέσα από το Λόγο του Θεού, ο λίγη ζήμη μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου, ο λίγη αμαρτία, επιθυμία αμαρτίας, επιθυμία σαρκός, επιθυμία οφθαλμών, αλαζονία του βίου, ο λίγη αμαρτία μέσα στη ζωή σου, ένα παράπονο, μια πίκρα, ένας θυμός, μια αγριάδα, μια μη συγχωρητικότητα, μη μακροθυμία, θα καταστήσει όλο το σώμα σου, όλη τη ζωή σου, όλη την οικογένειά σου, και θα μεταφερθεί αυτό και προς όλο το περιβάλλον σου και θα το καταστήσει ένζυμο. Δηλαδή, σαν γάγκρενα θα απλωθεί η αμαρτία και θα φάγει όλο το σώμα. Και επειδή αυτό ο Απόστολος Παύλος το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι με την αμαρτία δεν μπορεί να παίζει ο άνθρωπος, την καυτηριάζει, αναγκάζεται να την ονομάσει και επί προσωπικού επίπεδου, γιατί ενδιαφέρεται πρώτον για την αμαρτία των αυτών που αμαρτάνουν και ύστερα για τη σωτηρία όλης της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω πιο σωστά, ενδιαφέρεται πρώτα για τη σωτηρία αυτού που αμαρτάνει και ύστερα για τη σωτηρία όλης της Εκκλησίας και της οικογένειάς του και του περιβάλλοντος του. Και με χαρά μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, σε λίγο καιρό, δηλαδή την πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος την έγραψε το 56, τη δεύτερη επιστολή του το γράφει το 57. Σε λίγο χρονικό διάστημα υπήρξε άμεση μετάνοια της Εκκλησίας, οι οποίοι τι έκαναν, απέβαλαν τον αμαρτάνοντα από την Εκκλησία. Σαν Εκκλησία απέβαλαν από τη ζωή τους την αμαρτία, απέβαλαν από την οικογένειά τους την αμαρτία, την έδιωξαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Να αποβάλεις από το σπίτι σου, μην αφήσεις τις σκηνές σου αμαρτία, μην αφήσεις την καρδιά σου αμαρτία, και βεβαίως μην αφήσουμε μόνιμη αμαρτία μέσα στην Εκκλησία. Το αποβάλουμε αμέσως, γιατί αυτό φουντώνει. Έχετε δει πως φουσκώνει το αλεύρι όταν πέσει λίγη ζύμη? Εγώ έχω δει, έβαζε αλεύρι η μάνα μου όταν έφτιαγε ψωμί, έριχνε λίγο ζύμη και ξαφνικά άρχισε να φουσκώνει, να φουσκώνει, να φουσκώνει, να φουσκώνει, και έγινε τόσο ψωμί. Και το αλεύρι ήταν τόσο δά. Και όλο το ψωμί γινόταν ένζυμο. Γι' αυτό τι είπε, αποβάλλατε την αμαρτία από ανάμεσά σας. Τι είπαμε σήμερα, αν ο Κύριος δεν είναι με θυμόν, τότε τα πράγματα δεν είναι δεδομένα, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται άσχημα, και ο Κύριος δεν θα είναι μαζί σου εάν δεν επιστρέψεις και έλθει σε σένα η αγαλίαση της σωτηρίας σου. Αλλιώς η αμαρτία σου θα πολλαπλασιάζεται,
και το κακό θα πολλαπλασιάζεται, θα επεκτείνεται μέσα στη ζωή σου, μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στο περιβάλλον σου. Θα είσαι εστία μόλυνσης. Αυτός έχει μόλυνση. Είναι μολυσμένος, έχει AIDS. Πρόσεξε. Αυτός έχει λαρά. Πρόσεξε. Αυτός έχει αμαρτία. Πρόσεξε. Αλλά με πολύ χαρά ο Απόστολος Παύλος, εδώ θέλω να τονίσω πριν το πω αυτό, θέλω να τονίσω και τον τρόπο της αντιμετώπισης. Όταν ο Ιωσήφ διεπίστωσε με τα βεβαιότητος ότι η Μαρία αμάρτησε, και ενώ έλειπε τρεις μήνες, αλλά και να μην έλειπε το ίδιο ήταν, έλειπε τρεις μήνες και επέστρεψε εγκυμονούσα, τι είπε? Δίκαιωσον. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Δεν θέλησε να θεατρήσει τη Μαρία, αλλά την απέλησε κρυφίως. Φύγε. Η αμαρτία δεν χωράει στη ζωή σου, στη ζωή μου, στη ζωή μας. Μα είναι ο γιος μου. Φύγε. Μα είναι η γυναίκα μου. Φύγε. Μα είναι η κόρη μου. Φύγε. Θα διώξουμε τα παιδιά μας? Όχι, την αμαρτία θα καταδικάσουμε. Θα την ομολογήσουμε, θα την καταδικάσουμε και θα την επιτιμήσουμε. Δεν θα τη χαϊδεύουμε. Δεν θα την καλοπιάνουμε. Γιατί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Δεν παίζουμε με την αμαρτία. Δεν την καλύπτουμε, δεν την καλοπιάνουμε. Δεν την κουκουλώνουμε. Την αποβάλλουμε, την απορρίπτουμε. Τη μισούμε την αμαρτία. Γιατί? Για να διαφυλάξουμε την ψυχή μας. Για να φυλαχτούμε από αυτά τα οποία θα στέλνει ο διάβολος εάν δεν ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Και επαναλαμβάνω, δεν διώχνουμε τους ανθρώπους από το σπίτι. Την αμαρτία διώχνουμε. Την αμαρτία καταδικάζουμε. Παιδί μου, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία και εγώ δεν έχω συμμετοχή με σένα. Και δεν θέλω να μου μιλάς, δεν θέλω να μου κουβεντιάζεις. Δεν θέλω να έχουμε κοινωνία επί της αμαρτίας. Κοινωνία θέλω να έχουμε επί της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν θέλω να μου λες, θέλω να μ' ακούς. Αν θέλεις θα έρθεις, αν δεν θέλεις μην έρχεσαι. Αλλά δεν θα πηγαίνεις εσύ σε αυτούς. Αυτοί θα έρχονται σε σένα. Και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Θα μολυνθείς και θα μολυνθούν και άλλοι. Ακούς λόγια, δεν θέλω. Φύγε. Ακούς κατηγόριες, δεν θέλω. Φύγε. Βλέπεις πίκρα, δεν θέλω. Φύγε. Δεν θέλω. Εγώ θέλω ότι είναι αγαθόν, ότι είναι καλό, ότι είναι αρεστό εις το Θεό, ότι είναι άγιο, ότι είναι ευλογημένο. Έχεις τέτοιο να μου πεις? Πες μου. Τα άλλα όλα, φύγε, δεν το θέλω. Και μέσα σε λίγους μήνες, ίσως και λιγότερο, έστειλαν επιστολή στον Παύλο και είπαν, απευλήθη ο φέρον την αμαρτία από την Εκκλησία, αλλά μετανόησε. Τι ωραία. Απευλήθη, αλλά μετανόησε. Τι θα κάνουμε τώρα? Μετανόησε, μετανόησε. Δηλαδή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Παραιτήθηκε από την αμαρτία του. Και τώρα τι θα κάνουμε? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η θλίψη σε αυτή που έφερα σε εσάς γέννησε την ευλογία του Θεού. Γιατί? Γιατί υπακούσατε στο Λόγο του Θεού. Η θλίψη εκ του Λόγου του Θεού μετατρέπεται σε ευλογία μεγάλη όταν υπακούσεις στο Λόγο του Θεού. Σας ελείπησα, ενώ θα έπρεπε να σας δίνω χαρά. Με λυπήσατε που φιλοξενούσα την αμαρτία, ενώ έπρεπε να μου δίνετε χαρά. Όμως τώρα
αλλάζουν οι καταστάσεις που μετανόησε. Τώρα δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον σατανά να υπερισχύσει εναντίον μας. Τώρα εμείς θα μακροθυμήσουμε. Εμείς θα συγχωρήσουμε. Και εφόσον συγχωρείτε εσείς, συγχωρώ και εγώ. Και εφόσον εσείς ευλογείτε τον άνθρωπο αυτό, και εγώ τον ευλογώ. Δεχθείτε τον, γιατί αν τώρα δεν τον δεχθείτε, θα καταποθεί υπό τις υπερβαλούσεις θλίψης. Δεν θα σκληρύνουμε, θα γίνουμε πρεσβύτεροι ή δεν θα σκληρύνουμε επειδή αμάρτησε. Αντιθέτως μάλιστα, θα αγαπήσουμε εν θέρμος, εκαθαράς καρδίας, με συνείδηση αγαθή αυτούς που κατάλαβαν και επέστρεψαν. Και αν πρόκειται για τον εαυτό μου, τότε θα έρθει η αγαλίαση της σωτηρίας, γιατί με δέχεται ο Χριστός. Αν πρόκειται για την οικογένειά μου, τότε θα έρθει η αγαλίαση της σωτηρίας μέσα στην οικογένεια, γιατί με δέχεται ο Χριστός. Και αν πρόκειται για την Εκκλησία, θα έρθει η αγαλίαση της σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία, γιατί μας δέχεται όλους ο Χριστός. Και τότε, αλληλούια, τότε χάρις εις τον Θεόν, ο οποίος κάμνει ημάς τότε, όταν καθαριστούμε από την αμαρτία, όταν καθαρίσουμε την αμαρτία, όταν εκβάλλουμε την αμαρτία από τις σκηνές μας, όποια και να είναι η σκηνή μας, τότε ευχαριστούμε για τη χάρη που κάνει ο Θεός και κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού, ώστε φανερώνει μέσα από μας τη ζωή της γνώσεως του Χριστού. Διότι του Χριστού είμεθα ευωδία προς τον Θεόν. Μας μετατρέπει του Χριστού ευωδία προς τον Θεόν. Ευαρεστείτε ο Θεός. Και το επόμενο είναι θρίαμβος. Εάν δεν υπάρξει αυτό, το επόμενο είναι καταδίκη, καταστροφή, απώλεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας, αδερφοί. Προσέξτε, ο ένας δρόμος είναι το θριάμβου. Από τον Πατέρα Θεό, δια του Ιησού Χριστού, που θα σας καταστήσει, θα μας καταστήσει ευωδία Θεού δια του Ιησού Χριστού. Οδός θριάμβου. Και ποια είναι η οδός θριάμβου? Ψάχνω να βρω τι είναι αυτό που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο στην προσωπική μου ζωή. Τι είναι αυτό που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο στην οικογενειακή μου ζωή. Και παίρνω στερεά απόφαση. Δεν θεατρίζω, απολύω κρυφίως. Διώχνω την αμαρτία. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με την γυναίκα μου, ούτε με τα παιδιά μου, ούτε με τους γονείς μου, ούτε με τον άντρα. Δεν συμβιβάζομαι με κανέναν για την αμαρτία. Γιατί εγώ θέλω την οδό του θριάμβου. Δεν συμβιβάζομαι. Δεν συνδιαλέγομαι. Δεν κουβεντιάζω την αμαρτία. Δεν τη συγχωρώ, δεν την επιτρέπω στη ζωή μου την αμαρτία. Αγωνίζομαι να την αποχωριστώ, να φύγει. Γιατί μέσα από αυτή τη μικρή ίσως αμαρτία θα βρει άνοιγμα, θα δώσω τόπο στο διάβολο που θα έρθει και θα με λιανίσει. Θα έρθουν ύδατα, άγρια, πλημμυρούντα και η ψυχή μου θα είναι σε κίνδυνο. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο ένας δρόμος, ο δρόμος του θριάμβου δια του Ιησού Χριστού κατά χάριν Θεού. Εάν τον θέλεις, πάρε σήμερα απόφαση. Ζήτα βοήθεια από το Θεό. Πάρε απόφαση στερεά και βάλε μάχαιρα. Κόψε τους δεσμούς με οποιαδήποτε αμαρτία. Κόψε τους δεσμούς με οποιαδήποτε παράβαση, με οποιαδήποτε ανομία. Δεν μπάβουμε να αγαπάμε τον αμαρτωλό, αλλά δεν έχουμε κοινωνία με την αμαρτία.
Τους αμαρτωλούς τους αγαπάει ο Θεός και προσεύχομαστε να επιστρέψουν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν. Αλλά δεν έχουμε κοινωνία με την αμαρτία. Δεν την χαϊδεύουμε, δεν την καλύπτουμε, δεν την σκεπάζουμε, δεν την αποδεχόμεθα. Την κόβουμε. Με αγάπη. Πρώτα προς τον Χριστό, φυλάττοντας τις εντολές του και ύστερα προς τον αμαρτωλό. Δεν είναι εύκολο. Μερικές φορές, αδερφοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχει το συναίσθημα. Υπάρχει η εξάρτηση. Τώρα, αν κόψω εγώ την αμαρτία από τον πατέρα μου που με ζει, θα σταματήσει να μου δίνει το χαρτζιλίκι μου, λέω. Εάν κόψω την αμαρτία από τη γυναίκα μου, τότε θα έχω στο σπίτι μου πρόβλημα. Αν κόψω την αμαρτία από το παιδί μου, τότε υπάρχει συναίσθημα. Υπάρχει όφελος. Υπάρχει λογική, κοσμική και ανθρώπινη. Δεν είναι εύκολο να πάρεις το δρόμο του θριάμβου. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορείς, αλλά πρέπει. Εάν πραγματικά θέλεις ο Θεός να σε οδηγεί να περπατάς στην οδόν του θριάμβου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάχαιρα ήρθα να βάλω, δεν ήρθα να φέρω ειρήνη. Να χωρίσω πατέρα από γιο, νύφη από πεθερά, αδελφό από αδελφό. Και όποιος, λέει η Γραφή, δεν αγαπάει περισσότερο εμένα αλλά αγαπάει τους δικούς του, δεν είναι άξιος εμού. Μάχαιρα, αδελφοί, είναι το μήνυμα σήμερα. Μάχαιρα, όχι μάχαιρα μίσους και κακίας. Μάχαιρα αγάπης και υπακοής. Γιατί? Γιατί μόνο με τη μάχαιρα της αγάπης και της υπακοής θα σωθεί και ο αμαρτάνων και εσύ και το περιβάλλον σου. Θα θριαμβεύσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή σου, μέσα από σένα. Μάχαιρα! Δεν είναι εύκολο ανθρώπινα. Δεν είναι, πολύ δύσκολο. Αλλά μπορείς να πας στο ταμείο σου, να προσευχηθείς και να πεις «Δώσε μου, Κύριε Θεέ μου, αυτή την αγάπη, αυτή τη μακροθυμία, τη συγχωρητικότητα, να μπορέσω να βάλω τη μάχαιρα της υπακοής για τη σωτηρία του, τους, της, των, αλλά και για το θρίαμβο το δικό σου στη ζωή μου». Αδελφοί, θέλουμε το θρίαμβο. Ο θρίαμβος έχει θυσία. Ο θρίαμβος έχει θυσία. Εάν δεν θυσιαζόταν ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και δεν έλεγε «Ουέ μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές», θρίαμβος δεν θα υπήρχε. Νίκη δεν θα υπήρχε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, το ξέρω εγώ, το ξέρεις εσύ, ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, το ξέρει και ο Θεός. Γιατί ξέρει την αδυναμία σου, ξέρει τις ελλείψεις σου, ξέρει τη φύση σου. Ζήτησε του το όμως και θα σε βοηθήσει, όχι να το κάνεις εσύ, να το κάνει αυτός. Άστονε να το κάνει αυτός. Άστονε. Ζήτησε του και άστονε να το κάνει αυτός. Εσύ μόνο μη διαπραγματευτείς με την αμαρτία. Μη συζήσεις με την αμαρτία. Μην πάει το μυαλό σας στο ζευγάρι, βεβαίως θα συζητεί το ζευγάρι και θα έχουν και όλες τις και όλα τα χαρακτηριστικά της συζυγικής ζωής. Με την αμαρτία μη συζήσεις. Και τότε θα είσαι ως μη Χριστού. Προς τον Θεόν, εις αυτούς που θα σώζονται, εις τους σωζωμένους, γιατί θα υπάρχουν σωζόμενοι, δόξα στο Θεό, αλλά και στους απολυμμένους, γιατί υπάρχουν και απολυμμένοι. Η μάχαιρα είναι αυτή. Αυτό το έργο σου θα φέρει σωζωμένους αλλά και απολυμμένους. Εις μεν τους σωζωμένους
ως μη ζωής διαζωήν, εις δε τους απολυμμένους ως μη θανάτου διαθάνατον. Και έρχεται πάρα πολύ ωραία τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, και προς αυτά ποιος είναι ικανός, ποιος μπορεί? Εμείς όμως δεν είναι ότι μπορούμε, αλλά δεν αλλοιώνουμε το Λόγο του Θεού, δεν καπηλευόμεθα το Λόγο του Θεού, και ο αγώνας μας είναι με ειλικρίνεια προς τον Θεό, ενώπιον του Θεού, να λαλούμε τα Λόγια του Χριστού. Ξέρουμε ότι κανένας δεν είναι ικανός να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά μπορούμε με ειλικρίνεια να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού και να εμπιστευόμαστε τα Λόγια του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Εμπιστευόμαστε τα Λόγια του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, εσείς, και δοξάζει το Θεό, είστε επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων, γιατί έχει γράψει ο Θεός στις καρδιές σας το Λόγο Του, και η ζωή σας, με τη ζωή σας ευαγγελίζεται το όνομα του Χριστού. Είσαι μία επιστολή Χριστού, καθώς ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος στην καρδιά σου, όχι σε πλάκες λίθινες όπως το Μωυσή, αλλά σε πλάκες σάρκινες. Αυτή λοιπόν την εμπιστοσύνη έχουμε δια του Ιησού Χριστού προς τον Θεό, ότι ο Λόγος του Θεού γράφτηκε στην καρδιά μας, γράφεται στην καρδιά μας. Ξέρουμε το θέλημα του Θεού, βόηθα μας Κύριε να το εκτελούμε. Όχι ότι είμαστε ικανοί να τα καταλάβουμε αυτά. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Άνθρωποι ασήμαντοι, ουτιθανοί, άνθλοι είμαστε. Αλλά ικανότης ημών να καταλαβαίνουμε, να ενεργούμε και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι από το Θεό. Αυτή την ικανότητα θέλουμε σήμερα. Την εκ του Θεού ικανότητα να ζούμε έτσι πως Αυτός μας θέλει, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε. Να το ξαναπώ αυτό. Θέλουμε, Πατέρα μας επουράνιε, την ικανότητα από Σένα να μπορούμε να ζούμε έτσι πως Εσύ μας θέλεις, αν και είναι βέβαιον ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε. Γι' αυτό μένουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι πνεύμα και ζωή, αυτό μας ζωοποιεί. Ενώ ο νόμος, μην κάνεις τούτο, μην κάνεις κείνο, κάνε τ' άλλο, δεν φέρνει ζωή, αλλά θανατώνει. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, παίρνουμε απόφαση, στερεή και μετακίνητη, με απόλυτη επίγνωση ότι αυτά που αποφασίζουμε σήμερα δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Αμήν. Αυτά που αποφασίζουμε σήμερα θα τα εκτελέσει ο Χριστός για μας. Θα μας δώσει Αυτός τη δική Του δύναμη. Αυτός θα τα κάνει. Αυτός θα θριαμβεύει και εμείς θα το δοξάζουμε. Αμήν. Αμήν.